Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί στα πρωτοφανή επεισόδια που έλαβαν χώρα τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό στον πεζόδρομο της Οδού Καλάρη. Το υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τα επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων είναι ένα μικρό μόνο μέρος της φοδρότητας της σύγκρουσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει όσα έζησαν οι εκατοντάδες θαμώνες στα καταστήματα εκείνη την ώρα και φυσικά ούτε τις ζημιές που κλήθηκαν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Σε ανακοίνωσή τους, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στην Οδό Καλάρη καταγγέλουν τη στάση της ελληνικής αστυνομίας, που παρότι έλαβε δεκάδες κλήσεις στο τηλεφωνικό της κέντρο από τους ίδιους αλλά και από θαμώνες, εντούτοις εμφανίστηκε στο σημείο σχεδόν 40 λεπτά μετά, όταν όχι μόνο είχαν φύγει οι πρωταγωνιστές, αλλά είχαν αποχωρήσει και οι θαμώνες. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο Τάσος Ζαρμπαλάς, ως εκπρόσωπος των καταστηματαρχών της Οδού Καλάρη, το ζήτημα για τους ίδιους δεν είναι να αντιμετωπίζουν τις ζημιές που έγιναν στα καταστήματά τους, αλλά να αναδείξουν τη στάση της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως την απουσία έγκαιρης παρέμβασής της, ενώ αυτή ήταν απαραίτητη και τη ζητούσαν επιτακτικά και οι ίδιοι αλλά και οι θαμώνες. Το περιστατικό που έγινε προχτές δεν είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο να συμβεί. Όλοι ξέρουμε ότι νέα παιδιά τυφλωμένα από παδική βία κατά καιρούς προβαίνουν σε τέτοιες εκδηλώσεις σε εισαγωγικά. Το ζήτημα το βασικό είναι η παρέμβαση της αστυνομίας. Γιατί ενώ συνεχώς και καλά κάνει αυτήν η δουλειά της, είναι εδώ στο δρόμο μας για ελέγχους, για μάσκες, για τήρηση ωραρίου, για τραπεζοκαθίσματα, για οτιδήποτε έχει να κάνει με την τήρηση του νόμου. Και επαναλαμβάνω, και καλά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Μια φορά που τη χρειαστήκαμε για την τήρηση της τάξης, δεν ήταν εδώ. Ήταν απούσα, παρόλο που έγιναν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και από πελάτες και από καταστηματάρχες και ήρθε μετά από 40 λεπτά, 45 λεπτά τώρα, αλλά πολύ μετά τα γεγονότα και αφού είχαν τελειώσει τα γεγονότα, ήρθε και το μόνο που μας είπε ήταν να κάνουμε μια καταγραφή των ζημιών και να κάνουμε μήνυση κατά γνώστων, έτσι ούτως ώστε αν βρεθεί κάποιος υπαίτιος να πληρώσει τα σπασμένα. Πρόθεσή μας όμως δεν είναι αυτή. Ούτε εμείς θέλουμε να κάνουμε μήνυση κατά γνώστων όπου ένας, δύο, τρεις πιτσιρικάδες 18, 19, μπορεί και 16 χρονών να τυφλωμένοι, όπως είπα, από παδική βία να έχουν προβεί σε αυτά τα γεγονότα και να τους κυνηγήσουμε. Το ζήτημα είναι ποια είναι η στάση της αστυνομίας. Γιατί έλαμψε δια της απουσίας της. Γιατί δεν ήρθε όταν ξεκίνησε ο καυγάς, έτσι ούτως ώστε να μην πάρει αυτή την έκταση. Μέχρι και κομμάτια πεζοδρομίου, πλάκες, πέτρες πετούσαν στον αέρα με κίνδυνο πραγματικά να, όχι απλά να έχουμε βαρύ τραυματισμό, αλλά θα μπορούσε να είχαμε και κάτι πολύ χειρότερο. Έτσι. Αλλά η αστυνομία δεν ήταν εδώ. Τώρα, το αν έχει άνδρες ή δεν έχει αστυνομία, ή αν μετά τις 2 η ώρα είναι ή δεν είναι η ομάδα βίας, αυτό είναι δικό τους ζήτημα και πρέπει να το λύσουν. Εμείς το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός καθεαυτός ο καυγάς που εκείνη τη μέρα συνέβη. Είναι ότι αν ξαναγίνει, τι θα γίνει με το δρόμο. Ότι μπορεί σε ένα μαγαζί να μην έσπασαν τραπέζια ή να μην έσπασαν καρέκλες ή να μην έγιναν ζημιές σε τζαμαρίες, αλλά η επίπτωση που υπάρχει από την κακή φήμη που πιθανώς μπορεί να αποκτήσει ο δρόμος αν αυτό επαναληφθεί και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ούτε πώς προέκυψε αυτό, ούτε πώς μαζεύτηκαν αυτοί, ούτε αν την άλλη Κυριακή που θα παίζει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ θα ξαναγίνει το ίδιο, ούτε αν ο δρόμος θα πάρει μια φήμη και θα πει ο άλλος γιατί να πάμε στην Καλάρη και γίνονται φασαρίες. Αυτό είναι ντροπή, γιατί τίποτε δεν γίνεται ποτέ στο ιστορικό κέντρο. Τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τα μαγαζιά μας δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Ήταν κάτι το οπαδικό το οποίο πρέπει να προστατευτούμε. Πρέπει να... Και ο κύριος για αυτό το πράγμα αρμόδιος είναι η αστυνομία. Δεν είναι μόνο για να μας επιβάλλει πρόστιμα, μόνο για να μας εκφοβίζει εμάς και τους πελάτες μας, μόνο για να πειρεί τον νόμο όσον αφορά τα μέτρα κατά του COVID, αλλά είναι και για να μας προστατεύει από τέτοια γεγονότα.